τραγουδίστριες. Στον πρώτο 12ωρο από την έναρξη των εργασιών για το flyover μετρήσαμε κυκλοφοριακό χάος μέσα στην πόλη, με το χάρτη της Θεσσαλονίκης το GPS να είναι κατακόκκινος σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και αλλού. Ο περιφερειακός να είναι αδιαπέραστος και μάλιστα να γίνεται καραμπόλα 5 οχημάτων. Δεκάδες τροχαία, μικρά και μεγάλα, σε όλους τους Δήμους. Όλα αυτά την πρώτη μέρα των έργων, με το κλείσιμο μιας λωρίδας σε κάθε ρεύμα για μόλις 200 μέτρα. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, σωματεία, φορείς, κάτοικοι. Γιατί δεν θα δεχτούμε να συνθλίψουν τη ζωή μας ακόμα περισσότερο, να κάνουν το βίο αβίωτο σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Η κατασκευή του flyover γίνεται με τη γνωστή συνταγή του «Πάμε και όπου βγει». Στηρίζεται σε πολύ συγκεκριμένη, γνώριμη σε όλους μας πολιτική. Είναι η πολιτική που βασίζεται στην δολοφονική λογική του κόστους ωφέλους, η οποία καθορίζει το ποια έργα υποδομής και με ποιο σκοπό και τρόπο θα κατασκευαστούν. Είναι η πολιτική που δίνει μέσως ΔΙΠ εκατομμύρια σε κατασκευαστικούς ομίλους, χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της συμφόρησης που δημιουργείται από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Είναι αυτή η πολιτική που, μετρώντας τα πάντα στη ζυγαριά κόστους ωφέλους, εύκολα θυσιάζει ακόμα και ανθρώπινες ζωές, αρκεί να μην μειωθεί ούτε ευρώ από τα κέρδη των λίγων, όπως αποδείχθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο στο έγκλημα των Τεμπών. Και σήμερα, αυτοί που ασκούν αυτή την πολιτική, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, για να κρυφτούν οι πραγματικοί ένοχοι. Φτάνουν στο σημείο, όπως ο ανεκδίκητος Γεωργιάδης, να δηλώνουν πως κανένας δεν ασχολείται με τα Τέμπη. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί για 4-5 ή όσα χρόνια κάνει να τελειώσει αυτό το συγκεκριμένο έργο. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουμε αρχίσει να παίρνουμε μια πρώτη γεύση από το τι συνέπειες θα έχει σε όλο το φάσμα της ζωής μας. Ταυτόχρονα με τις υπερορίες, τις διπλές βάρδιες του νόμου Γεωργιάδη και τα ωράρια λάστιχο, το κυκλοφοριακό χάος στην πόλη θα αναγκάζει έναν εργαζόμενο να ξοδεύει για τη δουλειά του μαζί με το πήγαινε έλα από 10 ως και 12 ή και παραπάνω ώρες. Μόνο αν σκεφτεί κανείς πως εργαζόμενος που μένει στη Μενεμένη και δουλεύει στη Θέρμη πριν τις εργασίες ήθελε τουλάχιστον μια ώρα για να πάει στη δουλειά του, γίνεται αντιληπτός ο εφιάλτης που θα ζήσουμε. Και δεν φτάνει που οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει κοιλάδες των Τεμπών. Τώρα με τη συσσόρευση πολλών περισσότερων οχημάτων για πολύ περισσότερο χρόνο στους ξεχαρβαλωμένους δρόμους ανεβαίνει κατακόρυφα ο κίνδυνος ατυχημάτων. Ιδιαίτερα για όσους εργάζονται στον δρόμο, δηλιβεράδες, πολιτές, οδηγούς. Αντίστοιχα, θα αυξηθεί κατά πολύ και το κόστος που αυτοί σηκώνουν για κάψιμα και για τη φθορά των οχημάτων τους. Ιδιαίτερα όταν οι περισσότεροι από αυτούς αξιολογούνται και πληρώνονται με βάση το κομμάτι και την ταχύτητα εξυπηρέτησης. Ήδη οι επιχειρήσεις βρήκαν αφορμή για νέα επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα. Αποθήκη μεγάλου σούπερ μάρκετ φέρνει αλλαγές στο ωράριο των εργαζομένων, αξιοποιώντας το κομφούζιο που προκαλεί στους δρόμους η κατασκευή του flyover. Αντίστοιχα, αρχίζει να διαμορφώνεται υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας και με φυσική παρουσία, με τους εργαζόμενους να μην ξέρουν τελικά πότε, για πόσες ώρες και από πού θα εργαστούν. Όλη αυτή η συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ανάγκη για σύγχρονες και ασφαλείς συγκοινωνίες. Φανερώνει την απαράδεκτη καθυστέρηση της κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης και την τραγική κατάσταση που βρίσκονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο ΟΑΣΤ. Χωρίς την ουσιαστική αναβάθμισή τους, είναι άτοπη η όποια συζήτηση περί πραγματικής μείωσης του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Η πέτειος για το διαχρονικό κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι αυτές οι πολιτικές που απογύμνωσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και όχι οι εργαζόμενοι που διεκδικούν αυτές τις λύσεις, που βγαίνουν στον δρόμο για τα αυτονόητα δικαιώματά τους, όπως κατηγορούν συχνά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, κυβερνήσεις, δήμαρχοι και άλλοι. Να μην διανοηθούν να αξιοποιήσουν το χάλι που αυτοί δημιούργησαν για να βάλουν χέρι στο δικαίωμα του λαού της πόλης να διαδηλώνει. Είδαμε ποιος ευθύνεται που κλείνουν οι δρόμοι και ποιος προκαλεί ταλαιπωρία. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, μόνο τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους εξυπηρετεί η fast track προώθηση του έργου και η επιμονή για την υλοποίησή του με αυτούς τους όρους από τη μεριά της κυβέρνησης. Όσο και να προσπαθήσουν να χρυσώσουν το χάπι, δεν μπορούν να κρύψουν πως τα τουλάχιστον 370 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβει η κοινοπραξία, 2 και 3 φορές πάνω από την αξία του έργου, προέρχονται από τη φορολαϊλασία του λαού. Αυτά τα χρήματα θα λείψουν από τα άμεσης προτεραιότητας αντιπλημμυρικά έργα της Θεσσαλονίκης, την οικολογική αναβάθμιση του ΣΕΞΟΥ. Είναι χρήματα που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την κατασκευή έως 80 σύγχρονων σχολείων,
τα οποία έχουν αντίστοιχο κόστος και τον αντιστοιχικό έλεγχο των παλιών. Είναι χρήματα που στην τελική θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα στην πόλη, για αναβάθμιση των δρόμων, για εξασφάλιση γρήγορης και ασφαλής μεταφοράς των πολιτών, για ενίσχυση των συγκοινωνιών. Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, δεν ανεχόμαστε άλλο να συμφλίβεται η ζωή μας. Γι' αυτό τον λόγο, μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από τους φορείς μας, βάζουμε σχέδιο να διεκδικήσουμε λύσεις στα σοβαρά ζητήματα που χειροτερεύουν τη ζωή μας. Από την πρωτοβουλία Κατοίκων Μαλακοπής που μόλις ιδρύθηκε, να πω ότι είμαστε και εμείς εδώ σε αυτή τη συγκέντρωση μαζί με τα σωματεία που καλούν και τοπικές πρωτοβουλίες κατοίκων, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το από πολλές απόψεις απαράδεκτο έργο, το οποίο εκτός από το ότι θα δημιουργήσει κυκλοφοριακή ασφυξία σε όλη την πόλη, θα έχει και τεράστιες επιπτώσεις στις ίδιες τις ζωές μας. Περισσότερη ώρα μέσα στα γιοταχή σημαίνει περισσότερους ρήπους, σημαίνει περισσότερη κάθε χρόνο νεκρή από τα αιωρούμενα σωματίδια. Όλη αυτή η ρήπανση που θα υπάρχει και στο περιφερειακό και μέσα στην πόλη θα έρχεται, θα την αναπνέουμε και θα έχουμε αυτές τις επιπτώσεις που ήδη έχει η πόλη, που είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Εκτός από τα άλλα προβλήματα που έχει το έργο με την κοπή των δέντρων ενός δάσους, το οποίο είναι ο μόνος πνεύμονας της πόλης. Θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, όπως αναφέρθηκε, στις μετακινήσεις των εργαζομένων και όλων των κατοίκων της πόλης, και γι' αυτό πρέπει να βγούμε μπροστά και να το σταματήσουμε. Τις ισάρεις στο δρόμο, τις υπερορίες, δώστε λεφτά για τις συγκοινωνίες. Τις ισάρεις στο δρόμο, τις υπερορίες, δώστε λεφτά για τις συγκοινωνίες.